Αναφορικά με την σημερινή συζήτηση, αφορά την δημοτική μας επιχείρηση, την ΕΤΑΔΟ ΕΕ, θα ήθελα καταρχάς να πω τα εξής. Η ΕΤΑΔΟ ΕΕ και κυρίως το ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί ουσιαστικό και βασικό κομμάτι της τουριστικής πολιτικής και της των αφησιακού στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου. Να χαιρετήσω και εγώ την κυρία Καρασταλίδη. Η ΕΤΑ λοιπόν είναι βασικό κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός της διοίκησης εστιάζεται, καλωσορίζω και τον κύριο Αφαπίτσα, ελάτε για καθήτα. Εμείς λοιπόν, σαν διοίκηση, ο βασικός μας στόχος είναι η επιχείρηση όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά και καθοριστικά στην ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την επιδίωξη και το γεγονός ότι βασικό στρατηγικό στόχο της διοίκησής μας είναι η στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό πάνω στον τουρισμό, επιδιώξαμε να υλοποιήσουμε ένα σχεδιασμό προκειμένου η επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή. Και επαναλαμβάνω, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή, το ζητούμενο είναι η επιχείρηση να καταστεί κερδοφόρα, η επιχείρηση να καταστεί μοχλός ανάπτυξης και εργαλείο ανάπτυξης για τη συνολική προσπάθεια που γίνεται προκειμένου ο τόπος να πάρει ξανά τα πάνω του. Η αλήθεια είναι πως όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση της επιχείρησης δεν ήταν καλή και δεν είναι καλή. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε το γεγονός ότι το ευρύτερο, το γενικότερο περιβάλλον δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή την επιχείρηση, δεδομένου του ότι η επιχείρηση ήταν εστιασμένη απολύτως και μόνο στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Συνεπία λοιπόν της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, ανά τη χώρα, σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη μείωση και στην κίνηση που είχε η δημοτική επιχείρηση. Εμείς λοιπόν, στο πλαίσιο
της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ. Προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και ταυτόχρονα να δούμε ποια λύση μπορεί να υπάρξει ούτως ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί και να περάσει σε μία φάση ουσιαστικής και πραγματικής ανάπτυξης. Από την πρώτη στιγμή ζήτησα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη συνδρομή τους στο επίπεδο των προτάσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση. Ως διοίκηση οφείλαμε να διατυπώσουμε μία πρόταση προς διαβούλευση. Αυτό λοιπόν έγινε και στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι η προσπάθειά μας εστίαζε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ουσιαστική και αργαστή συνεργασία με τους εργαζομένους. Διότι μία επιχείρηση αυτού του είδους, σε έναν τομέα δηλαδή παροχής υπηρεσιών, εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την συνεισφορά και τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αγαστής συνεργασίας με τους εργαζομένους και αναγνωρίζοντας φυσικά και το γεγονός ότι αυτή η δυσχερής κατάσταση της επιχείρησης επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ίδιους, επιλέξαμε να βάλουμε και τους εργαζόμενους στην κουβέντα σχετικά με το αύριο της επιχείρησης. Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, έγιναν σοβαρές και ουσιαστικές προσπάθειες προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να αντιστραφεί η πτωτική ευθύνουσα πορεία της εταιρείας. Η βασική διαπίστωση εδράζεται πρώτα στο προβληματικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να οδηγεί σε σταδιακή ασφυξία τις δημοτικές επιχειρήσεις. Έγινε μια ουσιαστική προεργασία και προετοιμασία με την προηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να περάσει μια τροπολογία η οποία, για να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, συνοπτικά να εξαιρεί τις εναπομείνασες δημοτικές επιχειρήσεις από το βάρος
της λειτουργίας τους με βάση τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και να τους επιτρέψει να λειτουργήσουν με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια όπως συμβαίνει με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση δεν θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά, δεν θα είχε ένα εξ αρχής μειονέκτημα έναντι όλων των υπολείπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο, σε παρεμφερείς χώρους με αυτή. Δυστυχώς, η προσπάθεια αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία, δεδομένου ότι μεσολάβησαν και οι εκλογές, αλλά παρόλα αυτά δεν σταματά. Έχουμε ζητήσει με σχετικό υπόμνημα το οποίο απεστάλλει στους βουλευτές μας την συνδρομή τους προκειμένου να υπάρξει αυτή η νομοθετική παρέμβαση, η νομοθετική ρύθμιση. Άλλωστε, οι αναπομείνασες επιχειρήσεις δημοτικές είναι ελάχιστες και νομίζω ότι μία εξαίρεση θα μπορούσε να υπάρξει για αυτές τις ελάχιστες επιχειρήσεις. Να επισημάνω ότι παρόμοιας υφής πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Αλμοπία στην Αριδαία με τα λουτρά του Πόζα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο βασικό πρόβλημα της επιχείρησης είναι η πολύ κακή κατάσταση των υποδομών της. Η κακή κατάσταση λοιπόν των υποδομών δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να ασκήσει μια τέτοια τιμολογιακή πολιτική η οποία να της επιτρέψει να επιτυγχάνει τουλάχιστον λειτουργική κερδοφορία. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Νομίζω ότι όλοι μπορείτε με μια απλή επίσκεψη στο ξενοδοχείο να διαπιστώσετε την κατάσταση των υποδομών. Και ακόμα ευκολότερα μπορείτε μέσα από μια επίσκεψη στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα κρατήσεων ξενοδοχειακών κρατήσεων παγκοσμίως να διαπιστώσετε τα σχόλια των επισκεπτών. Άρα λοιπόν η επιχείρηση έχει ανάγκη από ρευστότητα. Ρευστότητα όχι μόνο για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, αλλά ρευστότητα και προκειμένου να προχωρήσει σε απολύτως αναγκαίες ανακαινήσεις, οι οποίες θα της επιτρέψουν να ασκήσει μία διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Το τρίτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η επιχείρηση είναι η απουσία σε αυτήν την τόσο δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία ενός απόλυτα εξειδικευμένου στο ξενοδοχειακό management και δικτυωμένου με τις τουριστικές αγορές διοικητικού προσωπικού. Παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες
των διοικήσεων που μεσολάβησαν αλλά και του διευθυντή της επιχείρησης, η πραγματικότητα είναι πως στην ουσία αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα αναφορικά με το διοικητικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι πως βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η εξειδίκευση κυριαρχεί, όπου δεν μπορεί να είμαστε ταυτόχρονα και γνώστες του ξενοδοχειακού management και γνώστες logistics και γνώστες λογιστικών και γνώστες επιστημιστικών θεμάτων και γνώστες τεχνικών ζητημάτων της επιχείρησης. Με αυτά λοιπόν τα στοιχεία σας παραθέτω και με το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά είναι σημείο μηδέν, καταθέσαμε μία καταρχήν πρόταση προς συζήτηση τόσο με τους εργαζομένους όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, η οποία στηρίζεται στην εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή προκειμένου η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί και όχι μόνο να λειτουργεί αλλά να πάψει να αποτελεί ανοιχτή πληγή για τον Δήμο να συνεισφέρει έσοδα στον Δήμο και ταυτόχρονα να συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση απασχόλησης και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Όπως λοιπόν έχω πει στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση, ρεαλιστική, στοιχειοθετημένη, η οποία θα μπορούσε να δίδει μια ουσιαστική και σαφή προοπτική για την επιχείρηση. Επισημαίνω ότι η βασική μας προσπάθεια ήταν, είναι και θα είναι το προσεχές διάστημα η επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή. Η επιχείρηση να καταστεί εργαλείο ανάπτυξης. Βεβαίως, αυτό δεν θα γίνει με οποιαδήποτε θυσία. Θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας συνέστηση της ευθύνης που έχουμε έναντι του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και να δούμε την κατάσταση στην πραγματική της βάση. Να αντικρίσουμε την αλήθεια κατάματα. Είμαστε λοιπόν εδώ προκειμένου να προβούμε σε αυτήν την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης. Αναμένουμε τις προτάσεις που μπορεί να υπάρξουν
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑ, όπου εκεί θα συζητηθούν, θα επεξεργαστούν και εν συνεχεία θα έρθουν προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, την οποία αποτελεί στην παρούσα φάση το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω κάτι ακόμη, κάτι τελευταίο. Στην προσπάθεια αυτή, είναι απαραίτητο να είναι αρρωγοί οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα αιτήματά τους για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Αλλά δυστυχώς μέρος αυτών επέλεξε τη χειρότερη δυνατή στιγμή προκειμένου να προβεί σε επίσκεψη εργασίας. Παρά τις αντίθετες συμβουλές που έλαβαν από πολλούς ανθρώπους που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης ή έχουν ενδιαφέρον η επιχείρηση να παραμείνει ζωντανή, τη στιγμή που γίνεται μία ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει αύριο. Δυστυχώς, την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης γνωρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι πολύ καλά. Γνωρίζουν ότι η επιχείρηση στην παρούσα της μορφή δεν μπορεί και δεν πρόκειται ουσιαστικά να ανταποκριθεί ποτέ στις υποχρεώσεις της. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ζητήσω από τους εργαζομένους από αυτούς οι οποίοι επέλεξαν να προχωρήσουν σε επίσκεψη εργασίας να γυρίσουν στις θέσεις τους. Και να δώσουν μαζί με όλους μας μία τελευταία μάχη για την επιβίωση της επιχείρησης. Εκείνο που επίσης θα ήθελα να πω είναι πως όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουμε την δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, από την άλλη υπάρχουν και κάποιες αδιανόητες κινήσεις οι οποίες συνίστανται σε αίτημα για προκαταβολική εισπράξη μισθών ενός έτους, αρχής γενομένης από τις 19 Τρίτου του 2015 και λήξη στις 18 Τρίτου του 2016. Νομίζω ότι μια τέτοια πρακτική δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση
στο να παραμείνει η επιχείρηση ανοιχτή. Είναι ακατανόητο να ζητούν οι εργαζόμενοι μέτρηση ασφαλιστικών μέτρων μέρος των εργαζομένων να εισπράξουν από μια επιχείρηση στην οποία γνωρίζουν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, από μια επιχείρηση στην οποία δεν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λόγω της επίσκεψης στην οποία έχουν προχωρήσει, να λάβουν προκαταβολικά μισθούς ενός έτους στο οποίο θα εργαστούν. Χρειάζεται λοιπόν να αποσαφηνίσουμε όλοι μας τι θέλουμε σχετικά με το αύριο της επιχείρησης. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά και φαντάζομαι για την οικονομία της συζήτησης, Πρόεδρε, θα μπορέσουν να αναφερθούν στη συνέχεια αφού ακούσουμε τις τοποθετήσεις. Μετά θα υπάρξει και δευτερολογία. Πριν προχωρήσω στο να δώσω το λόγο στους επόμενους όπως έχουν γραφτεί, αν κατά παραχώρηση βεβαίως των ομιλητών που έχουν γραφτεί στη λίστα, μήπως να πάρουν το λόγο οι βουλευτές μας, έτσι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καρασανίδου, πατήστε το κουμπί. Δίνω το λόγο στην κυρία Πρόεδρε και μετά στον κύριο Λαμπέτσα. Λοιπόν, ακούστηκαν πολλά και πολλά και πολλές ανακρίβειες και αναλήθειες. Πού είδατε απόφαση σχετικά με ιδιωτικοποίηση και εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή? Πρόταση προς διαβούλευση ήταν. Δυστυχώς, καλό θα είναι οι εκπρόσωποι που ορίζονται από τις παρατάξεις στα διοικητικά συμβούλια να μην αποχωρούν πριν ακούσουν τι έχουν να πούν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είπατε επίσης το εξής. Ναι, είναι μια επιχείρηση η οποία έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να χρηματοδοτήσει μελέτη για υπόγειο πάρκινγκ. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να χρηματοδοτήσει συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να πληρώνει τις οφειλές της Δικενά προς το ΙΚΑ. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να βάζει στον Κούκο καινούριο χλωοτάπητα. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να περνάει κλιματιστικό στο κλειστό γυμναστήριο. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να αναλάβει την πληρωμή δανείου της ΔΕΤΑΒ προς την Ιωνική Τράπεζα. Τι δουλειά έχει αυτή η επιχείρηση? Να πληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εστίας Μουσών, ο οποίος δεν πάτησε το πόδι του στην Άουσα, με χρήματα τα οποία μάλιστα δεν έχουν κοπεί καν παραστατικά. Το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια, η επιχείρηση λειτουργήσε με ένα μοντέλο το οποίο ήταν θνησιγενές εν τη γενέση του. Εάν η επιχείρηση φρόντιζε στις καλές εποχές να δημιουργούσε αποθεματικό, σήμερα δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Επίσης, αναφερθήκατε στο εάν και πότε συνεδρίαζε το ΔΟΣΟΥ. Ανατρέξτε λίγο στα προηγούμενα χρόνια να δείτε
μέσα σε ένα έτος πόσες συνεδριάσεις έχουν κάνει τα διοικητικά συμβούλια. Τα προβλήματα της επιχείρησης δεν ξεκίνησαν φέτος το φθινόπωρο. Υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα λοιπόν της επιχείρησης έφτασε σε αυτό το σημείο κατά την προσωπική μου άποψη, μελετώντας τα στοιχεία, λόγω της κακής διαχείρισης που υπήρξε. Αυτή λοιπόν η κακή διαχείριση έφερε την εταιρεία σε ένα σημείο στο οποίο, επειδή ποτέ δεν λειτουργήσε με γνώμονα την ανάπτυξή της ως εταιρεία, αλλά λειτουργούσε με άλλα κριτήρια, έφτασε λοιπόν στο σημείο σήμερα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι σήμερα μίληκτη. Τα νούμερα δεν είναι για εντυπωσιασμούς και τα νούμερα απαιτούν απαντήσεις. Δυστυχώς, αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε στα διοικητικά συμβούλια της ΕΤΑ, το αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Απόλυτη απουσία προτάσεων. Το βασικό πρόβλημα και το βασικό ερώτημα που χρειάζεται απάντηση είναι πού θα βρεθούν λεφτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν έχω κανένα πολύς πρόβλημα να συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Δημισκή να υπάρξουν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα οποία να δουν και αυτά αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ότι με τις παρούσες συνθήκες και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει αύριο. Κάνω λοιπόν αποδεκτή την πρόταση του κ. Δημισκή για την είσοδο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο με μία επισήμανση. Η πρώτη, με δύο επισημάνσεις, συγγνώμη. Η πρώτη είναι αυτή που λέει ότι θα πρέπει να ορίσουμε όλοι ένα χρονικό ορίζοντα. Διότι πραγματικά εγώ ποτέ δεν μίλησα, κύριε Δημισκή, και δεν είπα ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα, η επιχείρηση επιβαρύνει το Δήμο, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι θα επιβαρύνει το Δήμο. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω κάτι που αφορά εμένα προσωπικά. Θα ήθελα, επειδή είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, δεν μίλησα ούτε για αποφάσεις, ούτε για χρέη τα οποία έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος εξαιτίας της ΕΤΑ. Θέλω να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και αφορά το πρόσωπό μου. Και το δεύτερο είναι το αμήλικτο εκείνο ερώτημα που λέει: σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η άμεση υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει ένα ποσό γύρω στις 48.000. Συγγνώμη, γύρω στις 20, πόσο είναι, 26, στις 26.000. Ταμιακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή 9.000. Τη Δευτέρα πιθανότατα, κύριε Διευθυντά, να έχουμε άλλες 2-3 χιλιάδες. Ωραία. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, θα πρέπει να καταβληθούν στους εργαζομένους.
Τρίτη λοιπόν μεσημέρι η επιχείρηση μένει με 0 ταμιακά υπόλοιπα. Δέχτηκα μία συμβουλή από τον δικηγόρο των εργαζομένων για το πώς πρέπει να διοικηθεί η εταιρεία. Η συμβουλή λοιπόν αυτή που δέχτηκα ήταν η εξής. Μάλιστα μου αναφέρθηκε και ένα παράδειγμα το οποίο αφορούσε κάποιον δήμαρχο στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, πολύ συνοπτικά, η θέση του κυρίου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους ήταν ότι η εταιρεία οφείλει να τακτοποιήσει κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους και να αφήσει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σε δεύτερη μοίρα. Στο ερώτημά μου προς αυτόν, εάν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η πρόταση σημαίνει το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης, το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης, και απευθύνομαι σε εσάς γιατί είστε και οικονομολόγος και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, η απάντησή του ήταν ότι ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα, αλλά προετραιότητα έχουν οι εργαζόμενοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, να απευθύνω ένα ερώτημα στους εργαζομένους, αν εξουσιοδότησαν τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί να προτείνει το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης. Το δεύτερο λοιπόν θέμα που θα αντιμετωπίσει η καινούργια διοίκηση είναι να μας πει τι θα γίνει με το σαφέστατο πρόβλημα ρευστότητας και να μας πει πόση υπομονή και χρόνο χρειαζόμαστε προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει αύριο με την παρούσα μορφή. Κανένα λοιπόν πρόβλημα στο να γίνει αυτή η αλλαγή. Από εκεί και πέρα όμως θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και δύο άλλα πράγματα. Η πρόταση αυτή που φέραμε είναι μια πρόταση η οποία βεβαίως έχει δυσκολίες, σαφέστατα έχει δυσκολίες, ειδικά όσον αφορά το σενάριο του να τελεσφορήσει με την επιχείρηση λειτουργία. Εδώ μιλάμε με απόλυτο και ομό ρεαλισμό. Αυτό χρειαζόμαστε. Τα φιλικά χτυπήματα της πλάτης και οι φρούδες υποσχέσεις τελειώσαν εδώ και πολλά χρόνια. Μας πήρε βέβαια, είναι αλήθεια, αρκετά χρόνια να καταλάβουμε ότι μας κορόιδευαν, αλλά το καταλάβαμε κάποια στιγμή. Έστω και 12 χρόνια μετά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τονίσω το εξής, ότι η πρόταση που έχουμε κάνει, είναι μια πρόταση η οποία έχει μια προοπτική. Είναι μια ξεκάθαρη πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτή η πρόταση για να δουλέψει χρειάζεται συνδυασμό προϋποθέσεων. Όπως συνδυασμό προϋποθέσεων θα χρειαζόταν το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να έχουμε προτάσεις οι οποίες να απαντούν στο σύνολο των καυτών ερωτημάτων που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΕΤΑ. Θα μου επιτρέψετε απλώς να πω ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Όταν κάποτε ο πρωτοπόρος τότε δήμαρχος, ο κύριος Βλάχος, δημιουργούσε αυτή την εταιρεία,
ήμασταν σε άλλες εποχές. Σε εποχές όπου κατά πρώτον η Νάουσα δεν ήταν τουριστικός προορισμός όπως είναι σήμερα. Δεν υπήρχε τουριστική παιδεία. Οι υποδομές της, δεδομένου ότι ήταν καινούργιο, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και ταυτόχρονα ήταν και μονοπόλιο. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι το Συμβούλιο, το παρόν Συμβούλιο, όχι το νέο Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί, το παρόν Συμβούλιο έκανε ό,τι ήταν αναγκαίο και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία ανταποκρίθηκαν και ειδικά τα μέλη τα οποία προτάθηκαν από την πλειοψηφία, διότι συζητήσαμε, σκεφτήκαμε, κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση. Θα κλείσω λέγοντας ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως θα συγκροτηθεί σε σώμα, θα έχει την ευθύνη του να δώσει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πρόταση για το αύριο της επιχείρησης. Ασχέτως με το τι θα πράξει το Συμβούλιο, εγώ θα ήθελα να καλέσω για μία ακόμη φορά τους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν από την πλευρά τους, προκειμένου να αλλάξει η νομοθεσία για τις υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στους τρεις αρνητικούς συλλογισμούς. Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως δυσλειτουργικό και δεν επιτρέπει στις δημοτικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταγωνιστούν επί ίσης όρης όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.